son harekat eden tarafı İran ya çam vakti mi baz az İran tarafı Türkiye mi tu tarafı Rukomya mı? Çünkü gün ya mu fiğam ya Afganistan ke fiğam işte İran ki meta erkomastan burası Türkiye. Στα σύνορα το Πακιστάν, Ιράν, οι κλέφτες μας πυροβολούσαν και ζητούσαν χρήματα. Εκεί πέρα η οικογένεια μου πήγαν αλλού, εγώ πήγα αλλού, στα βουνά εκεί, εγώ χάθηκα. Μετά από εκεί ήρθα στη Τουρκία, ήμουνα 5 μήνες στη Τουρκία, σε μια οργάνωση. Τους έλεγα να βρείτε την οικογένειά μου και δεν βρήκανε. Μου λέγανε να περίμενα θα τους βρούμε και εγώ ξέφυγα, το έσκασα από εκεί. Έδωσα λίγα χρήματα στον διακινητή και ήρθα στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη Σκάλα Σικαμιάς, ένα από τα βασικά σημεία φίξεων στο βόρειο μέρος του νησιού. Οι άνθρωποι έρχονται μέσα από τη θάλασσα και αυτό το σημείο είναι το σημείο της πρώτης βοήθειας, της πρώτης ανθρωπιστικής παροχής, το πρώτο σημείο διάσωσης. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί ένα σύνδεσμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία γραμμή επικοινωνίας για να μεταφέρονται οι ανήλικοι που εντοπίζονται εδώ και είναι ασυνόδευτοι και δεν έχουν ούτε οικογένεια, ούτε που να πάνε, και να μην χάνονται στο δρόμο από εδώ μέχρι τα κεντρικά σημεία καταγραφής. Σε αυτό το σημείο έρχονται και καταγράφονται οι πρόσφυγες και μετανάστες που βγαίνουν καθημερινά στα διάφορα σημεία του νησιού. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία που σας περιγράφω υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι μόνα τους, που είναι ασυνόδευτα. Ασυνόδευτο σημαίνει ότι δεν είναι εδώ με τους γονείς του ή με κάποιον μεγαλύτερο αδερφό ή αδελφή. Αφού λοιπόν το καταγράψουμε, την ίδια στιγμή ενημερώνουμε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο είναι αρμόδιο για να βρει κάποια δομή ειδική για φιλοξενία ασυνόδευτων ενήλικων σε κάποια πόλη της Ελλάδος. Η μετάδραση παίζει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή και με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και επισκέπτονται τα παιδιά των οποίων έχουν την επιτροπία και πραγματοποιώντας τις συνοδείες. Από εδώ πέρα έχουν περάσει, φιλοξενηθεί και συνοδευτεί περίπου 540 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Έλατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα βρισκόμαστε στο χώρο που φιλοξενούνται οι Αφγανοί. Εδώ αριστερά είναι τα κρεβάτια και τα δωμάτια που κοιμούνται. Και εδώ πέρα είναι ο χώρος όπου μπορούν να περνάνε δημιουργικά κάποιες ώρες, να ενημερώνονται από τα στελέχη και τους συνεργάτες της μετάδρασης. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Σαλάμ. Σαλάμ. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ένα παιδί, χωρίς τους γονείς του, μπορώ να καταλάβω πόσο μόνο νιώθει. Το παιδί θέλει κάποιος να τα φροντίσει, κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτά, να τους δώσει προσοχή. Είναι λίγες μέρες, αλλά είναι τόσο έντονο αυτό το οποίο περνάμε και επιμένω, είναι πολύ σπάνιο κάποιος να ασχολείται τόσο πολύ μαζί με αυτά τα παιδιά και να τον εμπιστεύονται, να τους λέει την αλήθεια και να υπαληθεύονται αυτά που τους λέει. Μόνο έτσι κερδίζεται και διατηρείται η εμπιστοσύνη. Και σου λέω, ειδικά στην περίπτωση όπως τη δική σου, που υπάρχουν συγγενείς έξω στην Ευρώπη, είναι πολύ πιο σωστό. Να κάνεις απλά όλες τις διαδικασίες που πρέπει. Να ακολουθήσω δηλαδή την. Για να γίνει νόμιμη διαδικασία. Έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Δεν μπορώ να περιμένω 5-6 μήνες όμως, είναι πολύ. Εγώ σε 6 μέρες λέει θα είμαι στον αδερφό μου. Πακιστάν. Ραπ. Ιράν. Τον ξενώνα στον οποίο θα πας, μπορούμε να φροντίσουμε να είναι εκεί πέρα καθημερινά κάποιος συνάδελφός μου που θα μπορέσει να συνεχίσει και να σε φροντίζει και να σε βοηθήσει αφενός να βρείτε τους δικούς σου και αφετέρου να ξεπεράσεις όλη αυτή τη δυσκολία
και να μπορείς να ζήσεις φυσιολογικά σαν παιδί. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ σε αυτή τη δουλειά είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία διαφορά. Και πρέπει να το ξεκινάμε από την αρχή και να το πηγαίνουμε όσο μπορούμε μέχρι το τέλος. Από εδώ μέχρι μια οικογένεια στην Αθήνα. Όσο το δυνατόν περισσότερα κάνουμε για αυτά τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη διαφορά κάνουμε στον κόσμο. Και κάθε μικρό πράγμα που κάνουμε έχει μια επίπτωση πάρα πολύ σημαντική. Γιατί ένα χαμόγελο, ένα ρούχο, μια ελπίδα που μπορείς να δώσεις σε αυτά τα παιδιά, αξίζει όσο τίποτε άλλο.